Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Πώς ήταν το παιχνίδι? Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Το πρώτο δεκάλεπτο ο Αχιλλέας ήταν αρκετά ανταγωνιστικός και πάλεψε το παιχνίδι. Εμείς καταφέραμε και βάλαμε κάποια σούτ και ήμασταν μπροστά στον αγώνα. Αλλά η άμυνα μας δεν ήταν αρκετά καλή. Το δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν λίγο πιο σκληροί. Καταφέραμε και κλέψαμε κάποιες μπάλες, βρήκαμε στο ανοιχτό γήπεδο, βάλαμε εύκολα καλάθια και εκεί άνοιξε το παιχνίδι. Εντάξει, θέλαμε να αντιδράσουμε μετά την ήττα από την ανόρθωση. Το καταφέραμε, δώσαμε και χρόνο σε όλους τους καλαθοσφαιριστές και συνεχίζουμε. Το πλάνο σας φάνηκε να δούλεψε, φαντάζομαι ήταν αυτό που είδαμε, πίεση ειδικά στα γκάρντ ώστε να τους κουράσετε και να μπορέσετε να κλέψετε περισσότερες μπάλες. Ναι, σίγουρα, ξέραμε και ότι δεν θα παίζει ο Στρίκλαν που είναι ο πρώην καθής ομάδας, γι' αυτό βάλαμε περισσότερη πίεση στα γκάρντ, το καταφέραμε και τέλος καλό, όλα καλά. Ακολουθεί η παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα, μια αναμέτρηση την οποία σίγουρα θα περιμένετε με ιδιαίτερη ανεμονησία και να δείτε και την ομάδα σας πώς θα αντιδράσει μετά την ήττα στην ανόρθωση. Ναι, ξέρουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Είχαμε κάποιες ατυχίες στην αρχή της προετοιμασίας με τους δύο Αμερικάνους μας. Κάναμε δύο αλλαγές. Έχουμε και το Βάρσο έξω που θα μπει σιγά σιγά στην ομάδα. Προσπαθούμε να βρούμε χημεία. Θέλουμε πολλή δουλειά έτσι ώστε να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε στους στόχους μας. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που θα πάμε να παλέψουμε και να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί.